Περιμένουμε. Ό,τι είχατε Είχαμε πει εδώ προβλέψει και έχετε, θα το ξαναπώ. Ακριβώς. Θα το Ό,τι ξαναπώ. Είχαμε πει, κύριε Παύλο. Έτσι ξεκινήσαμε το πρωί και το συζητάγαμε. Mm. Ότι μας λέγατε ότι παιδιά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σκληρές καταστάσεις. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα μας καίει περισσότερο. Ό,τι είχατε πει έγινε. 100 νεκροί, τριψήφιος αριθμός, 600 δυσοδημούς. Ναι. Δεν είναι ωραίο να γίνεται κάποιος δυσάρεστος, αυτό είναι αλήθεια. Όμως επειδή βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή και βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται στην καθημερινότητά μας από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές, είναι λογικό να ξέρουμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες και τον επόμενο μήνα. Εγώ αυτό που έχω να πω όμως, θα μου επιτρέψετε σήμερα το πρωί, μάθαμε ότι ετοιμάζεται το Υπουργείο Υγείας να στείλει εγκύκλιο σήμερα μείωση τακτικών χειρουργείων. Ενημερώσαμε συνάντηση των υπουργών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν τα τακτικά χειρουργεία και να αναβληθούν, γιατί θα εκτεθούμε απέναντι στον κόσμο, non-COVID, ο οποίος περιμένει να χειρουργηθεί, ο οποίος έχει πάρει τα ραντεβού του, και θεωρώ, εμείς σήμερα θα κάνουμε και έκτακτο συμβούλιο σαν ΕΙΝΑ. Ναι. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να γίνει αυτό. Εμείς θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχει, τα χειρουργία, να υπάρχει συζήτηση. Στην εφημερίδα για 80% διαβάσαμε. Ακριβώς. Υπάρχει συζήτηση λοιπόν, για 80%. Επειδή ξαναγυρίσουμε μείωση. Πίσω, ναι. Όπως πριν ένα χρόνο, δεν θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Γιατί αυτά τα χειρουργία πρέπει να γίνουν. Οι άνθρωποι έχουν ζητήσει τα ραντεβού τους, ξέρουν ότι θα χειρουργηθούν. Ναι. Και καταλαβαίνετε την αγωνία του κάθε ενός, ο οποίος είναι non-COVID, να θέλει να χειρουργηθεί, να θέλει να λύσει το πρόβλημά του, και εμείς να λέμε να βάλουμε τώρα τα χειρουργεία για να δούμε αργότερα και να δούμε πώς θα γίνει. Δεν πρόκειται να το δεχτούμε αυτό. Έχουμε ενημερώσει τον Υπουργό στη συναντήση μας. Κυρία Παγώνη, τα χειρουργεία θα γίνουν κανονικά. Είναι για μείωση 80% αυτό που σας ρωτήσαμε και το διαβάσαμε. Έτσι για μας ενημέρωσαν. Έτσι μας ενημέρωσαν. Ναι. Και εμείς δεν θα το δεχτούμε. Έχουμε ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό. Δηλαδή θέμα. Θέλουν 8 στους 10 ασθενείς που πρέπει να χειρουργηθούν και έχουν κλείσει τα ραντεβού τους λόγω της κατάστασης που είναι έκρηξη. Ακριβώς. Δεν το δεχόμαστε με τίποτα. Είμαστε γιατροί, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε στη μάχη και για τους COVID αλλά και για τους non-COVID ασθενείς. Mm-hmm. Και είναι άδικο αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε σε τέτοιες αποφάσεις. Μπορείτε ενημερώνουμε να, μπορείτε λοιπόν το να Υπουργείο τα βγάλετε πέρα. Ότι εμείς δεν θα το θα μπορέσουμε, κύριε Παυλόπουλε. Εδώ έχουμε βγάλει πέρα σε καταστάσεις τραγικές μέσα καθημερινές στα νοσοκομεία. Είναι δυνατόν να λες τον άλλον που θα έρθει να χειρουργηθεί και έχει το ραντεβού του μεθαύριο ότι εσένα δεν θα σε χειρουργήσω? Γιατί το κάνουν αυτό? Και για πόσο καιρό? Για το θέμα σκεφτεί. Των κρεβατιών και για το θέμα. Είναι πολλά τα περιστατικά. Τα κρούσματα είναι πολλά, όπως βλέπετε. Οι διασωληνωμένοι είναι πάρα πολλοί. Πολλά χειρουργεία. Θα χρειαστώ και μια μονάδα. Δεν είναι ότι τα χειρουργεία όλα είναι απλά. Θα χρειαστώ και μια μονάδα. Όμως οι διοικήσεις των νοσοκομείων είναι υποχρεωμένες με συνεργασία με την ΥΠΕ να κάνουν κανονικά τον καταμερισμό των κρεβατιών και να βρουν λύσεις ούτως ώστε μαζί με εμάς, και το τονίζω γιατί εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή και ξέρουμε τι γίνεται στα νοσοκομεία, mm-hmm. για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Εάν ετοιμάζουν το έγγραφο να έρθει στα νοσοκομεία, τους ενημερώνουμε ότι δεν θα το δεχτούμε. Για πόσο καιρό, κυρία Παγώνη, σας έχουν πει ότι θα πάει αυτό το έγγραφο, θα έχει ισχύ? Δηλαδή για μία εβδομάδα, για αυτό που λέμε 13 καλά. Δεκεμβρίου. Αν θυμάστε καλά, την προηγούμενη φορά ήταν για 6-7 μήνες. Και καθόμαστε το για καλοκαίρι ρωτάμε, και προσπαθούσαμε. Και προσπαθούσαμε να μην πάρουν άδειες γιατροί και νοσηλευτές, να βγάλουν μερικά χειρουργεία τον Αύγουστο, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η λίστα και να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Καλά τώρα, με συγχωρείτε, δεν σας ρώτησαν. Θα βγάλουν την εγκύκλιο χωρίς να σας ρωτήσουν. Ποτέ, κύριε και το Παυλόπουλε, λέω αυτό γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κατά το ίμιση είναι στενεθό σας. Η κυρία Γκάγκα είναι στενεθό σας. Καλημέρα σας. Πέρσι τέτοιο καιρό περίμενα για χειρουργείο κύριε στο Έντερο και μου πήγε 4 μήνες πίσω, μας στέλνει τηλεθεατής. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ αυτό που έχω να πω με σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως κάναμε μέχρι τώρα. Εμείς δείξαμε στα νοσοκομεία ποιοι είμαστε, και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Αντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις 2 χρόνια με μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και ας μας αφήσουν να παίρνουμε τις αποφάσεις εμείς, τουλάχιστον για τις πρώτες γραμμές στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Παγώνη, επειδή φτάσαμε σε αυτά τα ποσοστά,
Μήπως δεν είναι και επειδή ακούμε τα σενάρια για κορύφωση, περαιτέρω κορύφωση, κλιμάκωση και κορύφωση, ακόμη και μέσα στα Χριστούγεννα. Για 800 διασωληνωμένους, πόσους νεκρούς κτλ. Μήπως δεν είναι η ώρα για ημίμετρα. Μήπως είναι η ώρα να πάμε σε πιο αυστηρά μέτρα. Δεν μιλώ εγώ για lockdown. Αλλά σε πιο αυστηρά μέτρα. Λέμε τα σούπερ μάρκετ, όχι η Rapid. Λέει η εκκλησία, εγώ δεν μπορώ να ελέγξω. Πώς θα το μαζέψουμε? Εγώ θα σας πω το εξής. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά κάνω μια ερώτηση που την ξέρετε κι εσείς και το λέτε κάθε πρωί. Τα μέτρα εφαρμόζονται? Όχι. Δεν μπορεί ο κόσμος κάθε μέρα να ακούει μέτρα, μέτρα, μέτρα. Αυτή η λέξη έχει γίνει πλέον πολύ εκνευριστική στον καθένα που ξυπνάει το πρωί. Ας εφαρμόσουμε λοιπόν τα μέτρα. Τα μέτρα είναι σωστά. Εγώ τα πράγματα τα λέω με το όνομά τους. Τα μέτρα είναι σωστά. Πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν και βέβαια συμπληρωματικά λέω ότι στα σούπερ μάρκετ που έχει γίνει ένα θέμα, εγώ από την αρχή έχω πει ότι έπρεπε να γίνει rapid test. Κύριε Παυλόπουλε, όσο και να πιστεύουμε ότι πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και έχουμε 8 ή 9 τετραγωνικά, δεν είναι αλήθεια. Σωστά. Θα βρεθούμε με τον άλλον δίπλα. Το ξέρετε πολύ καλά, όλοι ψωνίζετε. Όλοι πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Και καθόμαστε και πολλή ώρα στο σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Και δεν τηρείτε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, πιάνουμε και την κουβέντα. Σωστά. Με τον άλλον. Και κανένας δεν έρθει να μας διακόψει τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και να λέμε όπως ζούμε την κατάσταση και όπως θα θέλαμε να ήταν. Επομένως λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ το rapid πρέπει να γίνεται. Για την ασφάλεια όλων μας και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που όλοι μας θέλουμε να πάμε να ψωνίσουμε, όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας μέσα σε αυτό το πανικό και τον πόλεμο που ζούμε. Επομένως, δεν απαγορεύουμε στον άλλο να πάει στο σούπερ μάρκετ. Απλώς θα πάει με ένα rapid test για να είναι όλοι ασφαλείς. Και οι υπάλληλοι και ο κόσμος που πάει και αυτός που είναι εμβολιασμένος και αυτός που είναι ανεμβολίαστος. Για όλους ισχύει το να είναι ασφαλής.